Τώρα, σε πλήθος θεμάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εστιάζοντας Ναντίν Χαρδαλιά, ιδιαίτερα στη μάχη κατά της ακρίβειας, αλλά και στο πρόβλημα με τη λειψιδρία. Ακριβώς, η λειψιδρία βρέθηκε στο μικροσκόπιο του Πρωθυπουργού στη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα Μάρκο, να προαναγγέλει δομικά μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα τόσο για την ίδρυυση όσο και για την άρδευση, με αφορμή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τόσο η Θεσσαλία, όπως είδαμε, αλλά και αρκετά νησιά. Τώρα, ως προς τα ζητήματα της ακρίβειας, τα οποία έδωσε έμφαση αναφορικά με την ακρίβεια στα τρόφιμα και σε βασικά είδη στα σούπερ μάρκετ, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην διθάσευση των τιμών, εντατικοποιώντας τους ελέγχους και ενισχύοντας τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά και τη συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ έκανε ειδική μνεία στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, ξεκαθαρίζοντας ότι το έκτακτο αυτό τέλος θα επιβληθεί ως ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι δεν θα πληρώνουν οι Έλληνες καταναλωτές το μάρμαρο των δυσλειτουργιών στην αγορά, και διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει κάθε φορά που θα διαπιστώνει στρεβλώσει στην αγορά ενέργειας. Σε ευχαριστούμε, Ναντίν, και να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Στέλνοντας ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί ο Έλληνας καταναλωτής να πληρώνει τις όποιες δυσλειτουργίες σε μια αγορά ενέργειας που σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο της λειτουργίας που θα θέλαμε. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι ανά πάσα στιγμή η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να παρέμβει όποτε διαπιστώνονται στρεβλώσεις στην αγορά και κέρδη τα οποία δεν δικαιολογούνται από την ομαλή λειτουργία της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θέλω να γνωρίζετε ότι η προσοχή της κυβέρνησης παραμένει στραμμένη στο μέτωπο της διθάσευσης των τιμών.